Ελάτε τώρα, φίλες και φίλοι, να πάμε σε μία απίστευτη ιστορία. Μιλάμε για αυτή την ιστορία της 24χρονης αναισθησιολόγου. Το συζητάγαμε και χθες στο γραφείο. Η οποία κατέρευσε στο τέλος της εφημερίας και μάλιστα διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα αυτή υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Να πάμε να γνωρίσουμε την κυρία Ιωάννα Δημητροπούλου, αναισθησιολόγος. Εδώ τη βλέπουμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν ξεκινήσουμε έτσι, κυρία Δημητροπούλου, να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συνέβη σε εσάς, να μας πείτε λιγάκι τώρα πώς είστε, ποια είναι η κατάσταση της υγείας σας και αν πήρατε εξιτήριο. Γιατί χθες μιλάγαμε κάποια στιγμή και μου λέγατε ότι περιμένατε να πάρετε εξιτήριο για να βγείτε από το νοσοκομείο. Άρα πώς είστε? Είμαι καλύτερα, είμαι στο σπίτι, νιώθω πιο καλά, θα περπατάω λίγο με στήριξη, ελπίζω για λίγο. Και ελπίζω να γίνω τελείως καλά και να είμαι όπως ήμουν την Παρασκευή. Και να επανέλθετε. Καταρχήν, να είστε σιδερένια. Ευχαριστώ. Είστε πολύ νέα. Είστε επιστήμονας από αυτούς τους οποίους εμείς που ερχόμαστε στα νοσοκομεία εμπιστευόμαστε τις ζωές μας στα χέρια τους. Και θέλουμε να είστε καλά. Και αυτό, το ότι αλλά και αυτό το 14 ώρες εφημερία ακούγεται... Απάλευτο. 14 ώρες ήμουνα στο χειρουργείο. 24 ώρες είναι η εφημερία μας. 24 ώρες. Και 14 στο χειρουργείο. Και 14 στο χειρουργείο. Ναι. Και 14 στο χειρουργείο που ήμασταν την Παρασκευή είναι το σύνηθε. Στις γενικές εφημερίες καθόμαστε και 24 ώρες στο χειρουργείο. Συγγνώμη τώρα, μισό λεπτάκι. Ας αφήσουμε το δικό σας παράγοντα, τον οποίο θα τον πιάσουμε σε δεύτερο χρόνο. Ναι. Και να δούμε τον παράγοντα του ασθενούς, ο οποίος είναι στο χειρουργικό τραπέζι. Και εσείς πρέπει να μην κάνετε το λάθος. Ούσα 10, 12, 14, 16, 18, 20 ώρες στη δουλειά. Αυτό τώρα πόσο δυσκολεύει? Πάρα πολύ δυσκολεύει. Το ανθρώπινος παράγοντας ούτως ή άλλως έχουν δείξει μελέτες ότι το Eric Human το έχουν βγάλει. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός ο οποίος είναι ο πιο απρόβλεπτος. Και αυτό στον οποίο δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Όταν δουλεύεις τόσες ώρες, είναι μαθηματικά βέβαιο το ότι θα γίνει κάποιο λάθος. Μάλιστα. Κυρία Δημητροπούλου, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να μας περιγράψετε το περιστατικό. Τι ακριβώς συνέβη? Εργαζόμουν την Παρασκευή στη βαρδιά μου κανονικά που εφημέρευα. Τελείωσα πάρα πολύ αργά το βράδυ, αρκετά κουρασμένη με... συνεχόμενα χειρουργία και δύσκολα χειρουργία. Ευτυχώς πήγανε καλά. Αποχώρησα στο χώρο του εφημερίου, το οποίο εκείνες τις μέρες δεν είχε επαρκή θέρμανση και εδώ στη Θεσσαλονίκη είχε αρκετό κρύο, ειδικά στην εξοχή που είναι το Παπα-Νικολάου. Ξύπνησα σαφώς ταλαιπωρημένη και την ώρα που παρέδιδα στην ουσία στους συναδέλφους που ήταν 8 η ώρα να αναλάβουν την εφημερία, ένιωσα ένα μούδιασμα στο πρόσωπο, ξάπλωσα αμέσως γιατί υπήρχαν εφορία στο χώρο που βρισκόμουν. Στην αρχή εγώ νόμιζα ίδια ότι πρόκειται απλά ζαλίστηκα, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, μπορεί να ζαλιστούμε για τον οποιοδήποτε λόγο. Οι συνάδελφοι που ήρθαν διαπιστώσαν ότι έχω και μυϊκή αδυναμία άνω και κάτω άκρου, οπότε και τέθηκε η υποψία του πιθανού ισχυμικού, έκανα αξονική τομογραφία αμέσως και προχώρησα σε θρομβόληση που είναι και η θεραπεία που δείχνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Να ρωτήσω κάτι τώρα, εμείς γιατροί δεν είμαστε, ναι. Αλλά η κόπωση παίζει ρόλο σε αυτά τα περιστατικά. Βέβαια. Και αν αυτό το περιστατικό σας τύχαινε στο χειρουργείο πάνω από 4 ασθενείς ή πάνω από 3 ασθενείς, τι θα γινόταν? Τι θα γινόταν, πολύ πολύ καλή ερώτηση, γιατί δεν έχουμε και backup αναισθησιολόγο, δηλαδή εκείνη την ώρα. Και για τα πρώτα 5-10 λεπτά, κάποιος θα φρόντιζε τους ασθενείς. Οι αναισθησιολόγοι όμως, εμείς στο Παπα-Νικολάου είμαστε μετρημένοι. Δεν έχουμε το δικαίωμα να αρρωστήσουμε. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο αυτό που σας λέω, αλλά πραγματικά δεν έχουμε το δικαίωμα να αρρωστήσουμε. Δηλαδή, ο γιατρός πρέπει να μας κάνει εμάς καλά, αλλά ο γιατρός δικαίωμα να αρρωστήσει δεν έχει. Δεν έχει. Έτσι νιώθουμε τους τελευταίους 13 μήνες που φωνάζουμε ότι έχουμε μείνει 7 άνθρωποι σε θέση που θα έπρεπε να είναι 23 ή 24 και κανένας δεν μας βοηθάει. Μας δείχνει απλά το ότι δεν νοιάζεται. Οπότε τι κάνουμε, δουλεύουμε 10-12 εφημερίες ο καθένας,
Τον Οκτώβριο μία συνάδελφος βγήκε σε αναρωτική με σοβαρό πρόβλημα στο μάτι της. Τις εφημερίες της τις πήρανε οι υπόλοιποι, πήγαμε 11-12. Το Δεκέμβριο μία άλλη συνάδελφος έπεσε, χτύπησε, έσπασε το χέρι της, έκανε χειρουργείο. Τις εφημερίες της τις πήραμε οι υπόλοιποι, πάλι 10-11-12. Τώρα εγώ βγήκα σε αναρωτική, τις εφημερίες μου θα τις πάρουν οι υπόλοιποι. Οπότε θα πάνε στις 12-13. Άρα λοιπόν θα επιβαρυνθούν τώρα και, τη δική σας απουσία από το νοσοκομείο. Και από ό,τι μας λέτε και μας εξηγείτε, γιατί και σας ακούμε πολύ προσεκτικά, δεν είναι μόνο το δικό σας περιστατικό. Πόσοι ακόμη συνάδελφοί σας οι άνθρωποι? Όχι, απλά το δικό μου είναι. Το δικό μου έγινε έτσι περισσότερο γνωστό, γιατί έγινε στο χώρο του νοσοκομείου. Κάποιος συνάδελφος προφανώς το είπε, το είδε και καλά έκανε και πολύ καλά έκανε. Αν το έπαθαινα στο σπίτι, δεν θα άνοιγε προφόνη. Δεν θα ωραία. Μια γυναίκα 47 χρονών έπαθε ένα κεφαλικό στο σπίτι. Περαστικά. Εδώ ο κύριος Γεωργιάδης μου είπε και συγγνώμη στην κυρία. Ξαφνικά οι γιατροί έχουμε γίνει κύριοι. Έχουμε χάσει κάθε αξίωμα. Πρώτα μας χειροκροτούσαν, μετά μας λένε συγγνώμη. Ένα δίκιο το έχετε πάντως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα νοσοκομεία. Δηλαδή τον είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ τον υπουργό. Το πρώτο πράγμα το οποίο είπε είναι ότι οι ελλείψεις σε αναισθησιολόγους είναι τραγικές. Το είπε και ο ίδιος δηλαδή, το παραδέχτηκε, κύριε Δήμαρχε. Και ότι είναι από τις προτεραιότητες. Να δούμε τώρα. Ναι, όταν όμως, εγώ θα πω το εξής. Όταν έχεις ελλείψεις σε ένα νοσοκομείο, 15 ελλείψεις και προκυρήσεις 3 θέσεις. Δεν πρόκειται η έλλειψη να καλυφθεί. Προκήρυξε 15 θέσεις, κάνε αυτό που φωνάζουν όλοι οι γιατροί, όχι μόνο οι αναισθησιολόγοι. Αύξησε λίγο τους μισθούς για να. Έχετε δίκιο. Σωστά. Κυρία Δημητροπούλου. Μείωσε τη φορολογία. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περαστικά σιδερένια. Να είστε καλά. Ευχόμαστε ότι καλύτερα. Καλημέρα μας. Γεια σας, γεια σας. Φεύγουμε, πάμε.